Και είχατε ένα οργισμένο ξέσπασμα για την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα. Περιγράψτε μας, σας παρακαλώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι ακριβώς θέλουμε να πούμε. Τι να πούμε, δηλαδή, αυτό το τρελοκομείο που ζούμε είναι άνω ποταμών. Δηλαδή, είναι. Κοιτάξτε, η εκβολή. Ο ποταμός Μουσέλας, καταρχάς. Στα Χανιά, ναι, ξεκινάει από την Αργυρούπολη. Ουσιαστικά είναι το σύνορο, ας το πούμε. Χανίων Ρεθύμνου. Ξεκινάει από τις, και πιο πάνω, αλλά παίρνει τα νερά, τις πηγές της Αργυρούπολης κτλ. Και κατεβαίνει. Αυτός ο ποταμός, λοιπόν, κατεβάζει μόνο νερό. Κατεβάζει και λίμματα, κατεβάζει διάφορα οργανικά, με αποτέλεσμα στην εκβολή που η ροή πια είναι πιο ομαλή και το νερό μπορεί και διαχέεται δεξιά-αριστερά, υπάρχει ευτροφισμός. Όλη αυτή η πρασινάδα που βλέπετε στην πάνω φωτογραφία. Το 2009 βέβαια. Γράφει εκεί. Ήταν όταν έγινε η απογραφή του υγρότοπου. Στα πλαίσια του προγράμματος του WWF Ελλάς για την προστασία των νησιωτικών υγρότοπων. Τόσες φορές έχουμε πει, κύριε Καλούς, για την προστασία των υγροβιότοπων στην Κρήτη, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, αριθμημένοι και χρήζουν προστασίας. και προστατευμένοι πολλοί από αυτούς. Σωστό. Οι 70 από αυτούς. Τι ακριβώς συνέβη σήμερα. Λοιπόν, σήμερα εννοώ πριν από μερικές μέρες. Ναι, πριν από. Λοιπόν, οι περιφέρειες, οι αντιπεριφέρειες όλη την Ελλάδα έχουν πάρει χρήματα για τη λεγόμενη πολιτική προστασία και μία σειρά άλλων έργων. Και κοιτάνε, ας πούμε, να μην πλημμυρίσουν οι περιουσίες των πολιτών κτλ. Βέβαια, αυτό είναι μία θεραπεία που είναι, τι να πω, οδηγεί συνήθως στην επιπλέον υποβάθμιση, γιατί δεν κοιτάνε την αιτία. Δηλαδή δεν θεραπεύεται η αιτία. Απλώς δίνεται ένα φάρμακο, πονάει το κεφάλι, παίρνω ένα παυσίπονο, ας πούμε, για να περάσει ο πονοκέφαλος. Αλλά όχι όμως η αιτία που δημιουργεί το πονοκέφαλο. Έτσι λοιπόν, χωρίς να κοιτάνε τα μπαζώματα και να υπάρχουν κυρώσεις, τα μπαζώματα, οι επιχωματώσεις, οι εκχερσώσεις, η ρύπανση, η αύξηση του οργανικού φορτίου που έχει προξενήσει τεράστιες ζημιές στους Ρίακες της Κρήτης, γιατί όλοι οι Ρίακες έχουν γεμίσει πια με καλάμια, αυτά τα μεγάλα καλάμια, που οφείλεται σε αυτό. Οι Ρίακες της Κρήτης. Και εδώ στο Ηράκλειο, εντάξει. Μα βέβαια, βέβαια. Θα δείτε τι θα γίνει με τα πρωτοβρόχια. Στον Καρτερό, στον Γαζανό, θα γεμίσει ο τόπος, όλη η παραλία και η θάλασσα. Φυσικά μαζί με μπουκάλια, πλυντήρια. Και άλλα φερτά υλικά. Και άλλα φερτά υλικά. Λάστιχα. Λοιπόν. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν, πιάνουν σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ. Βάζουν μπουλντόζες λοιπόν μέσα, έχουν δώσει τα αυτά, έχει βγει η εργολαβία. Με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως λένε και οι περιβαλλοντικές τεχνικές. Περιβαλλοντικές μελέτες δεν υπάρχουν εκεί, φαντάζομαι. Ναι, στις οποίες συμμετέχουν και επιστημονικοί φορείς. Ναι, αυτά είναι μάλιστα στο ποδάρι όλα. Το γράφουν λοιπόν μέσα και όλα και στην τέχνη με σεβασμό στο περιβάλλον και αυτό. Βάζουν τις μπουλντόζες μέσα και το ανοίγουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Σε μία περίπτωση όπου ένας τέτοιος ρίακας δεν είναι προστατευόμενος, εκεί είναι τα πράγματα λίγο πολύ δύσκολα να ζητήσεις να επιβληθούν όροι και να. Ας που πρέπει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η εκβολή Μουσέλα, ναι, όπως και μία σειρά άλλων υγρότοπων 69-70 στην Κρήτη, είναι προστατευόμενη με προεδρικό διάταγμα. Και είναι προστατευόμενη με ένα προεδρικό διάταγμα που λέει ότι απαγορεύεται, το λέει ρητά, οποιαδήποτε ενέργεια υποβαθμίζει τον υγρότοπο, οποιαδήποτε, η οποία μάλιστα τιμωρείται με οχτάμινη φυλάκιση, αυτό το λέει ο νόμος για να είναι, να μπει στο ποινικό μητρό αυτού που μάλιστα το κάνει. Έτσι. Και ότι και από εκεί και μετά πρόστιμο. Από την άλλη μεριά τώρα, ο νόμος απαγορεύει ρητά το να μπαίνουν οχήματα και τέτοια, παρά μόνο ώστε να κάνουν διαπλατύνσεις και τέτοιες σε αυτές τις περιοχές, παρά μόνο σε περίπτωση εθνικής άμυνας. Για κανένα άλλο λόγο. Ούτε γνωρίζετε για λόγο πολιτικής προστασίας, ούτε για κανένα άλλο λόγο εκτός από περίπτωση εθνικής άμυνας. Μήπως δεν υπήρχε άλλη λύση για να μην δούμε εικόνες που είδαμε, που συναντήσαμε, τώρα κύριε Παρακαμιάν. Ρωτάω, εγώ κάνω λίγο και την
άλλη πλευρά, όχι, την άλλη φωνή. Όχι. Υπάρχουν λύσεις. Είδαμε ανθρώπους να χάνονται τον προηγούμενο χειμώνα, γι' αυτό το λέω. Και μια σοβαρά δομημένη διοίκηση και αρχές θα έπρεπε καταρχάς να μην επιτρέπουν τη ρύπανση με στερεά απόβλητα κτλ. Κτλ. Τις εκχερσώσεις και τα μπαζώματα. Τη ρύπανση με λίμματα που οδηγεί σε ευτροφισμούς, ανάπτυξη καλαμιώνων κλπ. Και επίσης μία σοβαρή διοίκηση και αρχές θα τηρούσαν τους ίδιους τους νόμους. Εκεί δεν φαίνεται να έχουν τηρηθεί οι νόμοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και, εδώ και δεν τηρείται τέτοιες... ο νόμος. Με βάση τη φωτογραφία σαφώς, που βλέπουμε, είναι όπως προφανώς. Δεν υπάρχει είναι προεδρικό διάταγμα. Άμυνας αυτή. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα το οποίο προστατεύει τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Ναι. Έτσι λοιπόν, με τέτοιες προχειρότητες, δηλαδή μία μπουλντόζα μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να κάνει και καταστροφές. Θα έπρεπε να είναι με βάση κάποιο σχεδιασμό που θα συμβάλλει και στην προστασία. Αυτό δεν είναι κανάλι. Δηλαδή ζούμε το 2019, δηλαδή το 2020 πια. Δεν είναι κανάλια νερού οι ρίακες και οι εκβολές τους. Είναι κυβωτοί βιοποικιλότητας, προστατεύουν τις παραλίες που θα πάμε να κάνουμε μπάνιο. Θα σας πω εδώ, κοντά στο Ηράκλειο, γιατί πολλοί Ηρακλειώτες τα βλέπουν. Επομένως, από τον Αλμυρό μέχρι το Γιώφυρο, μάλιστα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, από τον Αλμυρό μέχρι το Γιώφυρο έχουμε την εκβολή του Αλμυρού, την εκβολή του Γαζανού, του Ξηροπόταμου και του Γιώφυρου. Έτσι, έχουμε τέσσερα ποτάμια. Ένα καρστικό από την πηγή του Αλγύρου, που είναι ένα πολύ σταθερό σύστημα, εκεί δεν αλλάζει η εκβολή. Mm-hmm. Και έχουμε στη συνέχεια τις επιφανειακές απορροές του Γαζανού, του Ξηροπόταμου και του αυτού. Η ολέθρια διαχείριση των ποταμών με ευθυγραμμίσεις, αναχώματα, μπαζώματα, εκχερσώσεις και οι παράνομοι, βεβαίως, γιατί ήταν εκτός, χωρίς κανένα σχεδιασμό, δόμηση, ξέρετε που έχει οδηγήσει. Η παραλία στο ύψος του Γιώφυρου έχει υποχωρήσει 100 μέτρα. Τώρα που το κτηματολόγιο και όλοι όσοι ασχολούνται με το κτηματολόγιο έχουν εξοικειωθεί λίγο και με την δικτυακή θέση του κτηματολογίου που βλέπει κανείς τους ορθοφωτογράφους, ορθοφωτογραφίες, και αν συγκρίνει το πώς ήταν το 1945 η περιοχή της Αμουδάρας και πώς είναι σήμερα, θα τρελαθεί. Δηλαδή, άρα λέτε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τεράστιες στα διαφορές. Στα 100 μέτρα, είπατε προηγουμένως, κύριε Καλούς. Μίκρινε το πλάτος της παραλίας κατά 100 μέτρα στο Γιώφυρο και κατά 2 με 3 μέτρα λίγο ανατολικότερα του Αλμυρού. Αυτό σημαίνει, δεν ξέρω, 150 στρέμματα, πόσα, βγαίνει ένα πολύ μεγάλο παραλίας. Σκεφτείτε τώρα πόσο αξίζει τόση παραλία στην Αμουδάρα. Είναι απώλεια και χρήματος. Αυτές οι αλλαγές, οι οποίες συμβαίνουν σε βάθος δεκαετιών, δεν μας ενοχλούν ή δεν μας ενοχλούσαν όσο είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά τώρα υποτίθεται ότι φτάσαμε κάπου. Έχει ανέβει λίγο το επίπεδο. Πρέπει να σκεφτόμαστε, δηλαδή, και οι δημοτικές αρχές και οι διοικήσεις και οι αιρετοί κάθε βαθμίδας να έχουν ένα όραμα. Δηλαδή, πώς θα είμαστε σε 50 χρόνια. Ένας αιρετός πριν 50 χρόνια, 60, εάν ήξερε τις συνέπειες ότι θα έχανε 100 μέτρα πλάτους παραλίας, θα άφηνε να γίνουν όλα αυτά που γίνονται. Κι όμως, γίνονται ακόμα και τώρα. Συνέχεια. Σιγά σιγά, λίγο λίγο, και σε 50 χρόνια κάποια άλλη γενιά βιολόγου, κάποια άλλη γενιά δημοσιογράφου θα κάθονται σε ένα ίδιο αυτό και θα συζητάνε για την τσιμεντωμένη παραλία όλες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε έως εκεί, αλλά πείτε μου κάτι, ποιες οι άμεσες συνέπειες που μπορεί να έχει το περιβάλλον στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλάμε για την εκβολή του ποταμού Μουσέλα, για όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ναι, όπως και σε κάθε εκβολή. Αυτό είναι ένα... Σωστό. Οι άμεσες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν, κύριε Παραγκαμιάν, στο συγκεκριμένο σημείο, ποιες είναι? Οι άμεσες. Ναι. Η άμεση φαίνεται. Έτσι, έχει καταστραφεί η βιοποικιλότητα, η οποία θα πάρει λίγο χρόνο για να αποκατασταθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, πόσα είδη φυτών, ζώων κτλ., πόσοι πληθυσμοί, με αυτό το πράγμα φύγανε.
Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω πόσο καιρό πήρε την μπουλντόζα να γίνει αυτό. Αυτό θα αποκατασταθεί ίσως, ας πούμε, σε... Παρόλο που απαγορεύεται, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι άλοθη, μόνο σε περίπτωση εθνικής άμυνας για τέτοια προστατευόμενα συστήματα. Δεν ξέρω αν απευθυνθήκατε βέβαια στους αρμόδιους, τι απαντήσεις πήρατε. Ναι, ναι, υπάρχει μια κινητοποίηση και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κρήτης και στο WWF, ώστε να ασκηθούν μηνύσεις. Μηνύσεις, μάλιστα. Μηνύσεις, βέβαια. Προφανώς προς την περιφέρεια Κρήτης, έτσι που ανέλαβε το έργο. Προς κάθε υπεύθυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ευθυγραμμίζοντας ποταμούς. Στέλνουμε το νερό ολοσούμπιτο στη θάλασσα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το νερό δεν καθυστερεί καθόλου για να αποθέσει λίγα ειζήματα εδώ, σωστό, λίγα ειζήματα από εκεί, ώστε να επιβραδύνει το ίδιο την κίνησή του και να αποθέσει εν τέλει μετά και από την αποικοδόμηση υλικά, φερτά υλικά στις παραλίες. Αυτά τα συστήματα είναι που και οι αμοθήνες είναι που κρατάνε όλα τα μαλακά ειζήματα, δηλαδή τις αμμώδεις περιοχές και τα λοιπά, στις Κρήτης που τις πολυδιαφημίζουμε κιόλα. Γιατί τις διαφημίζουμε? Αφού βγάζουμε με τα χέρια μας, βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτά είναι πια γνωστά. Αυτά τα κάνουν προπτυχιακοί φοιτητές διπλωματικές εργασίες. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή τίποτα φοβερό. Είναι κοινός τόπος ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, στα προστατευόμενα. Το απαγορεύει ο νόμος. Πώς το κάνουμε? Είπαμε τόσα δηλαδή πολλά εντωμεταξύ, μόνο και μόνο από μία φωτογραφία, που εκεί είναι, κρύβονται τα πάντα. Λέξεις, και φωτογραφία, το χέρι το ανθρώπινο όταν θα παρεύει, αλλά και την αξία της φύσης, η οποία χάνεται. Κύριε στην Κουμαντάκη, όταν η διοίκηση, αυτό είναι ένα μεγαλύτερο, όταν η ίδια η διοίκηση δεν υπακούει και δεν εφαρμόζει τους νόμους, όταν οι αρχές δεν επιβάλλουν τους νόμους, σας ρωτάω τι θα κάνει ο πολίτης. Ποια κάνει ο πολίτης? Δηλαδή, γιατί να μην κάνει ο πολίτης το δικό του? Μάλιστα. Αφού δεν υπάρχει τιμωρία. Έχετε υπάρχει... Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα αναζητήσουμε απαντήσεις και από την άλλη πλευρά. Μα να σας πω και κάτι που είναι λίγο αιχμηρό. Έτσι, ναι. Το αστυνομικό, μέγαρο, ναι, το αστυνομικό μέγαρο, εγώ για να σας δείξω δηλαδή λίγο, εγώ θα το πω την κατάντια μας. Το αστυνομικό μέγαρο, και μόνο που το λες μέγαρο, πρέπει να σε πιάνει δέος. Mm-hmm. Ξέρετε που είναι? Βεβαίως. Είναι στη μέση ή στην άκρη, ας πούμε, συνορεύει, ενός παράνομου οικισμού. Με ανθρώπους που ζουν σε άθλιες συνθήκες. Που καίγονται εκεί υλικά, δηλαδή έχει συμβεί πολλές φορές, γιατί είναι και η εισαγγελία εκεί και είχα πάει για διάφορες καταγγελίες, που κλείνουν τα παράθυρα οι άνθρωποι γιατί μπαίνουν μέσα, που καίνε τα λάστιχα και τα πλαστικά για να πάρουν τα καλώδια και δεν μπορούν να αναπνεύσουν εκεί. Και μιλάμε για το αστυνομικό μέγαρο. Η αλήθεια αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είχαμε και κάποια περιστατικά τις προηγούμενες ημέρες που διαδραματίστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Κύριε Παρακαμιάν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα η συζήτηση μαζί σας μας φέρνει στο φως πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, δεν βλέπουμε, και οφείλετε και όλοι εσείς και οι πολίτες και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, οτιδήποτε μεμπτό στο περιβάλλον και στη φύση να το κοινοποιούμε, έτσι ώστε να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι και να βάλουμε μυαλό. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Γιατί με αυτούς συνεννοούμαστε. Σωστά.